Η Μαρίνα μου πρότεινε να συναντηθούμε εδώ. Δεν θέλω να μυστικά. Ούτε να βλέπω το θείο μου κρυφά. Τον θείο σου. Ποιον θείο σου. Που έκανε πλάτη στον πατέρα σου με το εξώγαμο. Που το βάφτισε και Αχιλλέα. Ναι. Αποφάσισε να τα βάλω όλα στην άκρη. Μπράβο, κόρη μου. Συγχαρητήρια. Έλα, κάτσε, θα τις περάσω. Αλήθεια τώρα, δηλαδή με αγαπάς όπως παλιά. Ναι. Αρχικά πρώτα να μου δώσεις κάποιες εξηγήσεις. Θα φτύσεις αίμα. Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι έχεις καταλάβει κάποια πράγματα και θα καταλάβεις κι άλλα τόσο. Όσο για τη μητέρα σου, να είσαι σίγουρη ότι δεν θα ακούσεις ποτέ άσχημη κουβέντα από μένα. Το εκτιμώ αυτό. Από εδώ κερδίζεις πόντους. Μιλάς σαν μεγάλη γυναίκα. Έλα να σε κάνω μια καλή. Τι έγινε, αγάπη μου, είχα αγωνία. Καλά, τρελή συγκίνηση. Ένιωσα τη Μαρίνα όπως παλιά δίπλα μου. Η Δήμητρα έξαλλη, βέβαια. Γύρισες, Αχιλλέα. Η αγάπη ξεράθηκε στον ύπνο. Η Σοφία το παλεύει ακόμα. Θα κάτσεις να φας μαζί μας, ε. Πρώτη μέρα που γυρίσατε, όχι. Sorry. Έλα, Μανώ. Μάγια μου, εις κάνει. Σε σκέφτομαι συνέχεια. Θα σου απαντήσω σε λίγο. Μόλις έφευγα από το σπίτι που εργάζομαι. Έγινε, μιλάμε μετά. Α, το ξέρω αυτό το ύφος. Τι τρέχει. Αχιλλέα, στην κοπέλα. Πολύ κουτσομπόλης έχεις γίνει. Όχι, όχι. Ίσα-ίσα που σας νιώθω φίλους μου. Κάτι όμορφο προέκυψε στη ζωή μου. Έφυγα. Καλά να περάσετε. Καληνύχτα. Καλά να περάσεις, γεια. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να μείνουμε οι δυο μας. Από ευγένεια το πρότεινα. Κατατρώμαξες αυτή τη φορά. Νόμιζα ότι δεν θα ξαναγυρίσεις ποτέ σε αυτό το σπίτι. Αχιλλέα, συγγνώμη. Δεν άκουσα. Συγγνώμη, λέω. Πάλι δεν άκουσα. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Ωραία. Να σου πω, την επόμενη φορά που θα χωρίσουμε, για ποιο θέμα θα είναι. Δεν θα υπάρξει ποτέ επόμενη φορά. Μάλιστα. Και τώρα που ηρεμήσαμε, θες να μου πεις για ποιο λόγο έγιναν όλα αυτά. Από μεγάλο έρωτα για σένα. Νόμιζα ότι είχα πέσει στα μάτια σου. Ήθελα να σου δείξω ότι αξίζω, να με ερωτευτείς από την αρχή. Πόσες φορές τη μέρα θες να σου θυμίζω ότι σε θαυμάζω, ότι σε γουστάρω και για το μυαλό σου. Κάτσε να δούμε. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Ωραία. Ξέρεις τι άλλο θέλω να μου πεις. Τι χρώματα σου τιέν που φοράς. Α, δεν φοράω σου τιέν. Δεν φοράς. Δεν φοράς.
Ρε το χαρίδι μου, δεν του το είχα όμως. Τώρα τι μου το θύμισες για να νευριάσω? Και απ' την άλλη νιώθω και ενοχές που το ξέρω και δεν μιλάω. Καλά, ναι, ούτε εμένα μου πάει. Η Κωνσταντίνα είναι φίλη. Και απ' την άλλη, η Γεσημανή είναι πατριώτησα. Κι εγώ δεν γουστάρω καθόλου τα ανακατέματα. Αλλά απ' την άλλη, τι να τον αφήσουμε να τις κοροϊδεύει? Καλά, μπορεί και να μην τις κοροϊδεύει. Να είναι συναισθηματικά μπλεγμένος. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Ωραία, λοιπόν. Δεν θα ανακατευτούμε, να μην τα κάνουμε χειρότερα. Αλλά θα του δώσουμε ένα περιθώριο να δούμε τι θα κάνει. Θα παρακολουθούμε στενά όμως την ιστορία. Συμφωνεί? Ναι, μπορώ. Σε ό,τι πεις. Θα έρθεις στο γραφείο σήμερα? Έλειπα πολύ καιρό, μωρέ, και λέω να καθίσω να τακτοποιήσω τα πράγματα. Από αύριο όμως, φουλ. Ναι, κι εγώ. Από αύριο. Γιατί σήμερα θα πάρω ρεπό. Να χαρώ τη γυναίκα μου. Ναι, φαγή σχεδόν όλη την κρέμα. Ξανακοιμήθηκα. Είδες τι υπνάρας που είναι. Τι ευχάριστη έκπληξη είναι αυτή. Δεν μας χωρούσε το σπίτι την αγωνία. Είπαμε να έρθουμε εδώ να περιμένουμε το νεκτάριο. Καλά κάνατε. Ελπίζω να έχουμε ευχάριστα νέα. Το μόνο που φοβάμαι είναι μήπως αρπαχτήκαν με τη Δήμητρα. Και δεν πήγανε καν στο γιατρό. Μη μας λες τέτοια τώρα. Καλά, αν δεν μπορούν να συνεννοηθούν, θα αναλάβω εγώ. Η σχέση μου με τη Μαρίνα είναι μια χαρά και από ό,τι έμαθα και με σένα, Χρυσάνθια. Είναι πολύ όρημη η Μαρίνα για την ηλικία της. Τι έγινε? Έλα ρε, τα παίξαμε εδώ. Τι είπε ο γιατρός? Αφού κάνει κάποιες εξετάσεις η Μαρίνα, μετά από 2 μέρες μπαίνει χειρουργείο. Ωραία λοιπόν, θα την αναλάβει. Γιατί δεν είσαι χαρούμενος? Νεκτάρι, είσαι απεσιόδοξος. Ο γιατρός είπε ότι και στην πιο μικρή χειρουργική επέμβαση υπάρχει πάντα πιθανότητα αποτυχίας. Έλα ρε, πάρε τα πάνω σου. Μη φοβάσαι. Όλοι οι γιατροί τα ίδια λένε. Ο ίδιος όμως είναι αισιόδοξος, έτσι? Ναι, έτσι είπε. Θα δούμε πώς θα τον πάρει η Μαρίνα όμως, όταν της το πω. Αγόρι μου, εγώ είμαι σίγουρη ότι θα την πείσεις. Μη φοβάσαι. Άντε, πάμε να ανοίξουμε κανένα κρασί, μην είστε τσιγκούνης. Πρέπει να το γιορτάσουμε, όλα θα πάνε καλά αυτή τη φορά. Έλα. Αγάπη μου, οι μικρές θέλουν να πάμε βόλτα, αλλά λέω να παίξουμε εδώ γιατί έξω κάνει σοφόκριο. Συμφωνώ. Ωραία. Να σου πω. Ο Ματέος δεν πήγε Λονδίνο. Είναι στην Κρήτη. Πλάκα κάνεις. Λες να έχουμε καμία επανασύνδεση με την Αναστασία? Δεν ξέρω. Πιθανότατα. Θα δείξει. Τη Στέλλα σκέφτομαι. Θα πέσει να πεθάνει. Την έχω κατασυμπαθήσει, μωρέ. Τρέχει για όλους, πω πω. Είναι βέβαια λίγο τρελή, αλλά είναι πολύ καλό παιδί. Ό,τι να γίνει, θα γίνει. Πάμε να πέσουμε, Δημητρέ. Αφού σου λέω, έβγαζε άναθρες κραυγές, φώναζε μπαμπά. Ναι. Ο Ματθαίος είναι καλά? Ναι, γιατί? Γιατί δεν μου απαντάει στα τηλεφωνήματα που του κάνω? Θα πνίγεται, βρε Στέλλα μου. Για δουλειές πήγε στην Κρήτη. Τι? Στην Κρήτη? Καλό, ο Ματθαίος δεν πήγε στο Λονδίνο για να δει το γιο του? Αχιλλέα?